Οι μαθητές του 12ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης, διατηρώντας τη μακρόχρονη παράδοσή τους, υποδέχθηκαν την Άνοιξη με τα χελιδονίσματα και γύρισαν στις γειτονιές του σχολείου για να τραγουδήσουν τα κάλαντα της Άνοιξης με τις λουλουδένιες χελιδόνες και τα στολισμένα καλαθάκια τους. Το τέλος του χειμώνα και τον ερχομό του χελιδονίου γιόρταζαν τα παιδιά από την αρχαιότητα με τα χελιδονίσματα. Στα πρώτα βυζαντινά χρόνια, το ελληνικό έθιμο της χελιδόνας θεωρήθηκε ιδωλολατρικό και στην αρχή απαγορεύτηκε από την Εκκλησία. Παρ' όλα αυτά, όμως, τα παιδιά συνέχισαν να τραγουδούν τον ερχομό της Άνοιξης και έτσι το έθιμο διατηρήθηκε όπως και στην αρχαιότητα. Στα χέρια τους κρατούσαν τη χελιδόνα. Η χελιδόνα ήταν ένα όμορφο κλουβί στολισμένο με περσινάδες, συνήθως φύλακι σου, που συμβόλιζαν την αϊθαλή βλάστηση και τα και άνθη της Άνοιξης μέσα υπήρχε ένα ξύλινο ομοίωμα χελιδονιού, έτσι τοποθετημένο ώστε με το τράβηγμα μιας κλωστής η χελιδόνα να περιστρέφεται. Απαραίτητο εξάτημα και συμπλήρωμα της χελιδόνας ήταν οι μάρτες, δείχνουμε στις προκόκκινες στριφτές κλωστές που έδιναν τα παιδιά στις νοικοκυρές μόλις τέλειωναν το τραγούδι. Τις μάρτες τις φορούσαν στο χέρι ή στο λαιμό ή στο πόδι για να μην προβρίσουν από τον καυτερό ήλιο του Μάρτη. Τις έβγαζαν όταν έβλεπαν το πρώτο χελιδόνι. Ακόμη τις τοποθετούσαν πάνω σε φράχτες για να τις πάρουν τα χελιδόνια και να χτίσουν με αυτές τη φωλιά τους. Άλλοι πάλι έδαιναν το Μάρτη σε κάποιο καρποφόρο δέντρο ώστε να του χαρίσουν ανθοφοριά. Συνοδεία των μαθητών ήταν οι δάσκαλοί τους, που όπως κάθε χρόνο στηρίζουν την προσπάθεια αναπαράστασης του εθίμου από τους μικρούς μαθητές μέσα από χειροτεχνίες που φτιάχνουν, αλλά και των τραγουδιών τους. Εδώ και 15 χρόνια περίπου το σχολείο μας έχει μια παράδοση. Καλωσορίζει την Άνοιξη με τα χελιδονίσματα. Τα παιδιά του σχολείου γυρίζουν στη γειτονιά, λένε το τραγούδι του χελιδονιού με τα λουλούδια, με τις δάφνες, με τα χελιδόνια και καλωσορίζουν την Άνοιξη. Τα χελιδονίσματα είναι ένα πρωτομαρτιάτικο έθιμο, ένα μελωδικό καλωσόρισμα της Άνοιξης με ειδικά τραγούδια που λένε τα παιδιά γυρίζοντας από σπίτι σε σπίτι κρατώντας στεφάνι λουλουδιών ή ένα κλαδί και ομοίωμα χελιδονιού που έχει ένα μαγικό χαρακτήρα. Τα παιδιά με το τραγούδι τους επικαλούνται τα αληθινά χελιδόνια να έρθουν στον τόπο τους και μαζί με αυτά η Άνοιξη. Είναι ένα αναβλαστικό έθιμο και ο σκοπός του είναι η υποβοήθηση της βλάστησης της γης. Κάνουμε κάθε φορά αυτή την εκδήλωση, ερχόμαστε στον πιαγωγείο, βλέπουμε τις παλιές μας δασκάλες, χορεύουμε και φέρνουμε την Άνοιξη και δίνουμε χαρά στις παλιές μας δασκάλες. Κάνουμε ολόκληρη πορεία μέχρι ένα παιδικό σταθμό πίσω και μετά πάλι στο σχολείο. Τα χελιδονίσματα είναι κάτι, φτιάχνουμε μια χελιδόνα και πάμε σε άλλα μέρη και τη τραγουδάμε. Ήρθαμε εδώ για να ευχαριστήσουμε τους μικρούς, να δείξουμε για τα κάλτα, για τα χελιδονίσματα, για να τραγουδήσουμε που έρχεται η Άνοιξη, πώς το ξέρεις. Και να ευχαριστήσουμε τα μικρά. Τώρα θα πάμε και στον νηπιαγωγείο και θα φυτέψουμε και φυτά στο πάρκο Ποιμενίδη. Εσένα τι σ' αρέσει τα χελιδονίσματα? Μ' αρέσει πάρα πολύ που τραγουδάμε και ευχαριστούμε τους άλλους. Τα χελιδονίσματα είναι μια γιορτή όπου διασκεδάζουμε, χορεύουμε και τραγουδάμε τα χελιδονίσματα και περνάμε πολύ καλά. Εσύ έχεις κάνει πολλά χελιδονίσματα? Έχουμε κάνει από την πρώτη δημοτικού και με τα σχολεία. Και με τα χωριά κάνουμε όλα τα χελιδονίσματα. Και τι σ' αρέσει πιο πολύ? Μου αρέσει ότι διασκεδάζουμε, ενώ κάποια παιδιά δεν μπορούν να διασκεδάζουν έτσι. Μ' αρέσει που βγαίνουμε στη γειτονιά και τραγουδάμε τα χελιδονίσματα και καλωσορίζουμε την Άνοιξη. Φέρνουμε τα χελιδόνια και μ' αρέσει πάρα πολύ. Και τι είναι τα χελιδονίσματα? Είναι τραγουδάμε στους δρόμους και φέρνουμε τα χελιδόνια και την Άνοιξη και δίνουμε στους ανθρώπους ένα συμπέρασμα πως είναι πολύ ωραίο και καλύτερα να το κάνουν και οι άλλες γενιές.